Πώ να τοποθετήσει διακοσμητική επένδυση στον τοίχο. Επίπεδο δυσκολία 1. Οι διακοσμητικέ επενδύσει τοίχου τοποθετούνται εύκολα και αλλάζουν άμεσα και ριζικά την αισθητική του χώρου σα. Πρόκειται για πλακίδια που μπορεί να έχουν την όψη φυσική πέτρα ή τσιμετοκονία και τοποθετούνται σε εσωτερικού και εξωτερικού τοίχου. Χρησιμοποιούνται σε επιτοπλίστων σε εσωτερικού τοίχου, με εξαίρεση αυτού σε δωμάτια με έντονη παρουσία υγρασία. Θα χρειαστεί ξύλινα πιχάκια, πλακίδια διακοσμητική επένδυση τοίχου με σχέδιο τη αρισκία σου κόλλα βερνίκια διαβροχοποίηση και ενδεχομένω αρμόστοκο. Προμηθεύσιο ένα μολύβι, ένα μέτρο, έναν πύχη αλουμινίου, ένα αλφάδι, μια οδοντοτή σπάτουλα, ένα μεγάλο πινέλο, μια ματσόλα, ένα νήμα με πούδρα, έναν γωνιακό τροχό με δίσκο διαμαντιού, ένα πότυρο τρύπανο και ένα δράπανο. Σε περίπτωση ύπαρξη αρμών, πρόσθεσε ένα μισθρί αρμών, ένα μισθρί σοβατζίδων, μια σπάτουλα, τάκου, ένα απλό μηστρί, ένα σκαφάκι και ένα μαλακό σκουπάκι. Πάρε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά γάντια. Αν και η κόλλα θα καλύψει τυχόν ανεπαίσθητε ανομαλίε στον τοίχο, βεβαιώσου ότι η επιφάνειά σου είναι καθαρή, στεγνή και σταθερή. Πρέπει να βγάλει την ταπετσαρία και να τρίψεις με γυαλόχαρτο το παλιό χρώμα από τον τοίχο, ώστε να βελτιώσει την πρόσφυση τη κόλλα. Παρουσία ή γυψότουβλων Χαράκωσε ελαφρώς την επιφάνεια για να βελτιώσει την πρόσφυση. Επαλήθευσε την ευθυγράμμιση του δαπέδου, καθώ είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, ειδικά για τοποθέτηση χωρί αρμού. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, είναι καλύτερα να ξεκινήσει την τοποθέτηση από πιο ψηλά, έχοντα ω οδηγό ένα ξύλινο πιχάκι. Σημείωσε το σημείο τοποθέτηση τη δεύτερη σειρά με το νήμα με πούδρα και ευθυγράμισε τον πύχη για να τον βιδώσει προσωρινά. Εάν τοποθετήσει την επένδυση χωρί αρμού, αρκεί να χρησιμοποιήσει το ξύλινο πιχάκι οδηγό για την πρώτη σειρά και να συνεχίσει προ τα πάνω. Για να οριοθετήσει τα σημεία απλώματο τη κόλλα, βάζει ένα οριζόντιο σημάδι κάθε τρει σειρέ. Για πλάκε καθορισμένου σχήματο, η ένωση σημειώνεται με δύο σημάδια ένα κομμάτι. Έλεγξε την ευθυγράμμιση κάθε τρει ή τέσσερι σειρέ. Όσον αφορά τι επενδύσει ακανόνη του σχήματο, ένα σημάδι κάθε τρει σειρέ αρκεί. Υπολόγισε την επιφάνεια που έχει να καλύψει και πρόσθεσε ένα επιπλέον 10% για τι απώλειες από τα κοψίματα. Για να υπάρχει χρωματική αρμονία, ανέμειξε πριν την τοποθέτηση επενδύσει από διαφορετικά πακέτα. Η πλάτη των πλακεδίων παρουσιάζει μερικέ φορέ μικρέ ανομαλίε. Για να τι εξαλείψει, τρίψε τι με μια ξύστρα. Προετοίμασε την κόλλα σύμφωνα με τι οδηγίε. Εάν έχει επιλέξει ένα έτοιμο προ χρήση προϊόν, ανακάτεψε το λίγο. Για εφαρμογέ μικρού μεγέθου, λίγη κόλλα στο πίσω μέρο των επενδύσεων αρκεί. Εάν η επιφάνεια ξεπερνά τα 800 έω 900 τετραγωνικά εκατοστά, δηλαδή το μέγεθο των πλακιδίων είναι 25 έω 35 εκατοστά, βάλε κόλλα και στον τοίχο. Στην περίπτωση αυτή, κάλυψε με κόλλα ένα κομμάτι ίσο με 3 ή 4 πλακίδια για να ξεκινήσει και άπλωσε την γρήγορα με την οδοντοτή σπάτουλα. Στη συνέχεια, βάλε κόλλα και στην πλάτη τη επένδυση και άπλωσε την με τη σπάτουλα, δημιουργώντα οδόντωση κάθε κάθετη σε σχέση με αυτήν του τοίχου. τοποθέτησε το κομμάτι στον τοίχο, πιέζοντα το κάτω μέρο στο ξύλινο πιχάκι. Έπειτα χτύπησε το κομμάτι με τη ματσόλα για να κολλήσει καλά. Εάν χρησιμοποιεί κομμάτια με πολλέ γωνίε, ξεκινάμε αυτά. Κόλλησε 3 ή 4 επενδύοντα κατά μήκο του ξύλινου πύχη και συνέχισε στην από πάνω σειρά. Ακόμη και στην περίπτωση που κάνει τοποθέτηση από άκρη σε άκρη και χωρί αρμού, να ελέγχει τακτικά την ευθυγράμμιση με το αλφάδι. Για επενδύσει με σχήμα που η τοποθέτησή του θα μετατοπίζει του αρμού, σειρά παρά σειρά, ξεκιναμε ένα πλακίδιο κομμένο στα δύο. Κάνε κάθε τα σημάδια στον τοίχο με το αλφάδι για να ελέγξει την ευθυγράμμιση. Στι επενδύσει με λία όψη, πρέπει να απομακρύνει άμεσα κάθε σημαδικόλας με υγρό σφουγγάρι. Σε σαγρέ επενδύσει, ξύσε ελαφρώ ώστε να μην εισχωρήσει. Στο τέλο τη σειρά, βάλε το κομμάτι στον τοίχο και σημάδεψε το σημείο κοπή σε σχέση με το κενό που έχει να καλύψει. Η κομμένη πλευρά καλύτερα να τοποθετείται στη συνέχεια στην άκρη του τοίκου. Εάν δεν υπάρχει ηλεκτρικό κόφτη, μπορεί να χρησιμοποιήσει γωνιακό τροχό με δίσκο διαμαντιού. Ακούμπησε το κομμάτι σε μια ξύλινη σανίδα και προχώρησε αργά. Για τα πλακίδια που δεν ξεπερνούν τα 10 χιλιοστά πάχο, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα χειροκίνητο κόφτη πλακιδίων. Για τι ηλεκτρικέ πρίζες και του διακόπτε υπάρχουν δύο λύσει. Εάν η επιφάνεια των επενδύσεων είναι επίπεδη, τρύπησε στην επιθυμητή διάσταση με το ποτηροτρύπανο, ακουμπώντα σε μια ξύλινη σανίδα. Αντιθέτω, για επενδύσει με ανώμαλη επιφάνεια, είναι προτιμότερο να κάνει ευθεία σκοπε χωνευτή με τον γωνιακό τροχό. Μόλι τελειώσει τοποθέτηση, βγάλει το ξύλινο πιχάκι οδηγό. Και μέτρησε το κενό ώστε να καλύψει με αναλόγω κομμένα κομμάτια. Κόλλησε με τον ίδιο διπλό τρόπο. Για αυτέ τι μικρέ επενδύσει, αρκεί το πέρασμα κόλλας μόνο στην πλάτη του. Η ασύμετρη διάταξή του επιτρέπει να ξεκινήσει την τοποθέτηση από την αρχή του τείχου χωρί να αφήσει κάποιο κενό. Οι κατασκευαστέ παρέχουν συνήθω μικρά ξύλινα πιχάκια, τα οποία βοηθούν να διατηρηθεί το κενό μεταξύ των πλακιδίων. Μετά από μερικέ ώρε, μπορεί να ετοιμάσει τον αρμόστοκο. Ανακάτεψε τη σκόνη με νερό, σύμφωνα με τι οδηγίε του κατασκευαστή, μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενέ μείγμα. Πάρε λίγη ποσότητα αρμόστοκου με το μυστρί και πλησίασε το όσο πιο κοντά μπορεί στον αρμό. Σπρώξε το υλικό με το μυστρί για αρμού, ώστε να εισχωρήσει τον αρμό. Στη συνέχεια, πίεσε ελαφρά και πάλι με το μυστρί για αρμού για να απλωθεί ο αρμόστοκο. απομάκρυνε τυχόν περίσσια υλικού με ένα μαλακό σκουπάκι ή πινέλο. Αυτό βελτιώνει ακόμα περισσότερο την τελική εικόνα των αρμών. Πέρασε ένα προϊόν αδιαβροχοποίηση για πλακίδια. Μερικές ώρες αρκούν για να ανανεώσεις τον χώρο σου και να του δώσεις έναν αέρα πολυτέλειας.